Το ημερολόγιο γράφει Τρίτη, 8 η ώρα, και είμαστε εδώ για ακόμα ένα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Μπαλασκατζή. Πάμε όμως, όπως έχει καθιερωθεί πλέον, να ξεκινήσουμε με λίγα και ανέρυθρα αθλητικά. Έτσι, πιο να μπούμε έτσι λίγο να κάνουμε ζέσταμα. Αφήνουμε το Μουντιάλ στην άκρη. Πάμε γάμα εθνική, τέταρτο όμιλο. Για τους γνώστες να πούμε για το Μουντιάλ του Κουβά. Ναι. Πάμε στη γάμα εθνική τοπικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα, όπου πλέον από την Κυριακή ο Πανιώνιος βρίσκεται στην πρώτη θέση βαθμολογίας, μετά την εντός έδρας δύσκολη νίκη, παρά το σκορ που ήταν 4-1. Ναι, ισχύει. Και την ταυτόχρονη ήττα του πρώτου μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική της Ρόδου. Αυτό κι αν ήταν έτσι κάτι, ναι. Που... έτσι, ξαφνικό και αναπάντεχο. Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς, ακολουθεί η Ρόδος με 9 και πάει λέγοντας. Να πούμε, εντάξει, ήταν λίγο ψυχοβγάλτης και αυτό το μάτς. Δηλαδή μέχρι να γίνει το 2-1 είχαμε υδρώσει όλοι. Λέγαμε, Χριστέ μου, τι έγινε. Αλλά εντάξει, τα κατάφερε η ομάδα, λύθηκε μετά, εντάξει, έβγαλε ωραίες τακτικές, 4-1. Εντάξει, να πούμε ότι και αυτό το ματσάκι το παρακολουθήσαμε, mm-hmm. Διαζώσεις από κοντά. Εντάξει, το συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια, παρόλο που ο Πανιώνιος έχει πέσει στις κατηγορίες, εμείς είμαστε εκεί, στηρίζουμε όπως και πολλοί κόσμος. Βέβαια υπάρχει και πολλοί κόσμος που έρχεται να στηρίξει όταν είναι προεκλογικές περίοδοι. Εμφανίζονται στα γήπεδα ξαφνικά όλοι, δεν ξέρω γιατί. Και περισσότεροι δεν ξέρουν καν ότι η μπάλα είναι στρογγυλή, ας πούμε, ή ο τάπιντας είναι πράσινος. Αλλά τους είδα έτσι με πάθος να πανηγυρίζουν, ναι. να δείξουν πόσο Πανιώνι είναι. Ωραία, ήταν μια ευχάριστη Κυριακή, θα έλεγα.
Η επόμενη Κυριακή θα είναι η πιο δύσκολη φαινομενικά που έρχεται. Ναι. Καθώς παίζουμε εκτός έδρας με τη Ρόδο. Δύσκολο ματσάκι. Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι όπως ανακοίνωσαν από τη Ρόδο δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για το ματς. Παρόλο που στα προηγούμενα εντός έδρας ματς είχε κανονική κάλυψη. Ναι. Και μπορούσαν να το δουν όλοι από τα σπίτια τους. Εντάξει. Εγώ θα πω ότι ξέρουμε που μένει ο διαιτητής. Ξέρω εγώ. Όχι. Όχι, αλλά θέλουμε να κυλήσει ομαλά και να μην έχουμε έκτροπα όπως φαίνεται να είχε συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, κάτι γίνεται. Τυχαίο πάντα, έτσι. Τυχαίο. Τέλος πάντων, φυσικά δεν μένουμε μόνο στο ποδόσφαιρο. Όχι. Στο μπάσκετ ήταν επίσης μια μεγάλη νίκη αυτό το Σάββατο. Κερδίσαμε, μπορώ να πω, πάρα πολύ άνετα. Ακόμα μια φορά. Με σβηστές μηχανές, τον δεύτερο της βαθμολογίας, τον Πανελληνιακό, με 20 πόντους χαλαρά. Πραγματικά η ομάδα στο μπάσκετ πάει τρένο, θα μπορούσε άνετα να παίζει Α2 και να χτυπάει δηλαδή την άνοδο για την Α1. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο και εντάξει, ελπίζουμε σύντομα να ξαναδείξει ο Πανιώνιος τι σημαίνει. Και επίσης έχουμε και την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται το Final Four, ναι, του κυπέλου μικρών κατηγοριών, με τον πρώτο αγώνα να παίζουμε με τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος. Το έχω στο μυαλό μου, αλλά μου διαφεύγει ακριβώς. Ακόμα μια ιστορική ομάδα, τέλος πάντων, που έχει βρεθεί σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Θα γίνει στο γήπεδο του Χολαργού, με το παράδοξο. Ναι. Ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγει, ο αγώνας δεν θα είναι ανοιχτός για τους φιλάθλους, okay, αλλά τον αγώνα θα παρακολουθήσουν μόνο παιδιά, αθλητές, μαθητές. Okay. Εντάξει. Εντάξει, θα πει κανείς, γιατί να μην έχουμε και φιλάθλους, θα πει κάποιος άλλος. Χωράει συζήτηση. Να πούμε ότι είναι κάτι που το έχουμε δει και στο Final Four, στο κύπελο, στη μεγάλη κατηγορία. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και σε τελικό κυπέλου, έχουμε δει να έχουν μέσα σχολεία. Προφανώς ως τιμωρία, θα έλεγε κανείς, για τους χολιγκανισμούς, τα έκτροπα, τα επεισόδια που είχαμε δει προηγούμενα χρόνια. Και ο τελικός, εφόσον όλα πάνε καλά, θα γίνει στο ΟΑΚΑ. 2 μέρες μετά. Και ουσιαστικά ο τελικός του κυπέλου μικρών κατηγοριών θα αποτελεί το main event, όπως αποκαλέστηκε, του All-Star Weekend της Α1. Ωραίο. Θέλοντας να δείξουν με αυτόν τον τρόπο οι διοργανωτές ότι σας υπολογίζουμε, είναι όντως ένα μεγάλο event, καθώς είναι και η πρώτη φορά που διεξάγεται το κύπελο μικρών κατηγοριών. Κοίταξε, όταν έχεις ένα κύπελο μικρών κατηγοριών και πες να παίζει ο Πανιώνιος και ο Ηρακλής, εντάξει, λέει πολλά πράγματα αυτό, τέλος πάντων, εντάξει. Μόνο και μόνο έτσι ιστορικά και εθιμοτυπικά, εντάξει, δεν θέλουν να δείξουν κάτι. Τέλος πάντων, αυτά από τα βαρβάτα αθλητικά που λέμε, αν και δεν μ' αρέσει εμένα που ασχολούμαι και με τα πιο μικρά αθλήματα να λέμε μόνο για τα μεγάλα. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα και εσύ, εντάξει. Αλλά... εντάξει, για το ευρύ κοινό ρε παιδί μου, ξέρεις. Ναι. Αλλά πάμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά και να δούμε τι γίνεται και γενικότερα στην πόλη μας. Έχω αρκετά θετικά πραγματάκια να προσθέσω. Ναι, έτσι έχουμε κάποια δρόμενα. Τα οποία ωραία. Θα χρειαστεί βέβαια πολύ προσοχή για να διατηρηθούν ως έχουν. Και πάμε, θα σας αρχίσω από την υπόγεια διάβαση που είναι κάτω από το Δημαρχείο. Ναι. Όπου έγινε ένα πολύ ωραίο γκράφιτι προς τιμήν των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Πολλοί από εσάς θα το έχετε δει, αν όχι να περάσετε να το δείτε. Αλλά το πρώτο πράγμα που θέλω να λέω για όλα, για όλες τις εκδηλώσεις, θα το πούμε, για όλες αυτές τις καλοτεχνίες, είναι ότι καλώς γίνονται, αλλά πρέπει για να διατηρηθούν. Δεν γίνεται, γιατί το είδαμε και στο παρελθόν, που είχε βαφτεί μια άλλη υπόγεια διάβαση. Δεν κράτησε πάνω από εβδομάδα. Ναι. Μέχρι να γεμίσει οι μουτζούρες, να γεμίσει οι ταγιές,
και να μην είναι πλέον ένα εργοτέχνης όπως θες πες το. Ναι. Εντάξει. Θα συμφωνήσω. Θα δείξει αν θα μείνει, θα δείξει αν θα κρατήσει και μακάρι να δούμε και περισσότερα τέτοια. Εντάξει, είχαμε δει πρόσφατα και στο 5ο γυμνάσιο κάτι που είχε γίνει, έτσι αν θυμάσαι. Και γενικότερα νομίζω ότι έχουμε και άλλα τέτοια σκηνικά. Έχουμε. Με καλλιτεχνίες, ας πούμε, με ζωγραφιές σε κοινόχρηστους στίχους κτλ. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να κρατηθώ, θα πω και το παραπονό μου, ας πούμε. Δεν μπορεί όμως, ρε παιδιά, να γίνεται. Τώρα εγώ θα πω όλο στοιχείο σας. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό στους τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές? Δηλαδή τόσα χρόνια τι κάνανε για να ομορφύνουν την πόλη, να κάνουν μια καλλιτεχνία, δηλαδή έχει σταματήσει πια να είναι τυχαίο γεγονός ότι έγινε τώρα. Κοίτα να δεις, εγώ τα συγκεκριμένα έχουμε ένα μήνα, θα δικαιολογήσω λόγω της χρονιάς των 100 χρόνων που διανύουμε. Ωραία, γιατί δεν τα έκανε τον Αύγουστο? Γιατί δεν τα έκανε τον Σεπτέμβρη? Γιατί τώρα, αφού περάσαμε, το ξέρω, είμαστε στους 11-10 μήνες πριν τις εκλογές, ξαφνικά παντού έχουν κάνει ζωγραφιές να τιμήσουμε τη Σμύρνη, να κάνουμε, να δείξουμε, να τα προβάλλουμε φουλ και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραίες αυτές οι ενέργειες, πολύ όμορφες, πολύ σωστές να γίνονται, αλλά μην το κάνετε. Δηλαδή εμένα με ενοχλεί όταν γίνεται για να το εκμεταλλευτεί κάποιος, ας πούμε, πολιτικά. Δεν θέλω να το εκμεταλλευτεί πολιτικά, θέλω να το κάνει γιατί πραγματικά αξίζει την πόλη, γιατί πραγματικά θέλει να ομορφύνει την πόλη. Και αν όντως ήθελαν να κάνουν, ο σκοπός ήταν αγαθός, ας πούμε, αυτά θα γινόντουσαν πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Θα γινόντουσαν κάθε χρόνο. Θα γινόταν από το 19, ας πούμε. Γιατί δεν έγινε το 19 και το 20? Γιατί έπρεπε να φτάσει 22 λίγους μήνες πριν τις εκλογές για να ξεκινήσουν να κάνουν τέτοιες ενέργειες και να τις προμοτάρουν, ας πούμε. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν θα δεχτώ κάποια άλλη απάντηση. Ξέρουμε όλοι τι ισχύει. Αυτό που λέμε, δηλαδή, που συζητάμε τώρα είναι η αλήθεια. Ότι το κάνουν καθαρά για το Θεαθήνε, για τη Μόστρα, για τους προεκλογικούς και για τους ψηφοθερικούς λόγους. Και αυτό με ενοχλεί. Καλώς το κάνουνε, το θέλουμε να το κάνουνε, απλά να το κάνετε πραγματικά όταν αξίζει και πρέπει να το ευχαριστηθεί η πόλη και ο κόσμος της. Επίσης, το Σάββατο που μας πέρασε, μια άλλη πρωτοβουλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού έγινε στον πεζόδρομο της Τραπεζούντος ανάμεσα στο 3ο και 13ο Δημοτικό, όπου υπήρχε ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες προκειμένου να βαφτούν από την αρχή οι τείχοι του πεζοδρόμου και στη συνέχεια ένα μέρος από τους τείχους στολίστηκε με γκράφιτι που θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά που περνάνε για να πάνε στο σχολείο τους. Ναι. Μία ωραία κίνηση την οποία βοηθήσαμε κι εμείς. Αυτό ήθελα. Βοηθήσανε και μέλη του συλλόγου μας. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι. Μία κίνηση την οποία αγκάλιασαν και ορισμένοι γονείς με παιδιά, όχι πολύ δυστυχώς. Ναι. Αλλά ακόμα και αυτό, το να βλέπεις ένα πατέρα με το κοριτσάκι, με το αγοράκι να βοηθάνε, να παίρνουν πινέλα για να βάφουν τον τοίχο, είναι κάτι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που θα μάθει, θα πάρει πράγματα από αυτό το κάθε παιδί και θα δει έμπρακτα και από μικρή ηλικία με ποιον τρόπο μπορεί να προσφέρει με πάρα πολύ απλά πραγματάκια. Ναι, ναι, πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία κίνηση και αυτό ήθελα να τονίσω κι εγώ, ότι συμμετείχες και εσύ και κάποια άλλα μέλη του συλλόγου μας σε αυτή την ωραία προσπάθεια. Εντάξει. Καλό είναι να γίνονται αυτά και να τα αγκαλιάζει ο κόσμος, να μαθαίνει και περισσότερα. Πάμε, θα σε περάσω. Και είχαμε γένεια. Λέγε. Βεβαίως. Είχαμε τι γένεια. Τι εγκαινιάσαμε τώρα? Κόψαμε τι κορδέλα κόψαμε. Θα σε πάω μετά εκεί που θες. Α, εντάξει. Κόψαμε κορδέλα γιατί φτιάχτηκε μία δομή λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Ωραία. Πολύ σημαντική προσθήκη, θα πω εγώ. Μένει να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί, πώς έχει στελεχωθεί, αν θα είναι όντως λειτουργική.
Και πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ξέρεις τι ερώτηση θα σου κάνω. Ναι. Γιατί δεν έγινε πέρσι η πρόπερση αυτή η δομή. Για πες μου. Κάποιος θα έλεγε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Θα έλεγε πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω τίποτα. Δηλαδή φέτος που τα οικονομικά είναι ακόμα χειρότερα από πέρσι ή από πρόπερσι, δεν ξέρω, κάθε χρόνο είναι και χειρότερα, ας πούμε. Ήμασταν έτοιμοι να εγκαινιάσουμε, να κόψουμε κορδέλα. Έτσι φάνηκε. Απλά τυχαίνει να είναι λίγοι μήνες έτσι πριν τις εκλογές. Και όχι τίποτα. Φαίνεται και ακριβώς σε φωτογραφία το κόψιμο κορδέλας. Είναι χαρακτηριστική φωτογραφία, άμα είναι... το προσέξεις. Δηλαδή. Δεν θέλω να το σχολιάσω άλλο γιατί θα μου πείτε ότι είμαι κακός. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε μια και πλησιάζουμε Χριστούγεννα. Ναι. Λέω να μιλήσουμε λίγο για το στολισμό. Μάλιστα. Και θέλω να αρχίσω με μια παρατήρηση ότι είδα ότι το πρώτο σημείο που φωτίστηκε στη Νέα Σμύρνη ήταν ένα μεγάλο δέντρο που σηκώθηκε έξω από το Δημαρχείο. Λευκό. Ωραίο. Λευκό, έξω από το Δημαρχείο, που πάει πακέτο με τη διάβαση και έχει φτιάξει όλος ο χώρος εκεί. Ναι. Ταυτόχρονα δεν είχαμε δει μέχρι και πριν λίγες μέρες να γίνεται κάποια κίνηση εντός της πόλης. Και δεν μιλάω για Άνω Νέα Σμύρνη, δεν την πιάνουμε καν στο στόμα μας περί στολισμού. Όχι, μα νόμιζα την έχει την Άνω Νέα Σμύρνη, ναι. Πρέπει να... νομίζω την πούλησε ο Δήμος, ε. Πρέπει να την πουλήσατε στον Άγιο Δημήτριο δίπλα. Και να είναι σύνορα εκεί και να είναι... μάλιστα. Ναι. Το μόνο λοιπόν σημείο και η προτεραιότητα που φάνηκε πως δόθηκε ήταν σε αυτό το δέντρο. Πιο πριν όμως από αυτό το δέντρο είχαμε δει ανασημεία κάποιους στολισμούς. Να σημειώσουμε πως όλοι αυτοί οι στολισμοί που είχαν γίνει εκ των προτέρων είναι πρωτοβουλίες μαγαζιών, επιχειρήσεων και ιδιωτών. Ναι. Καθώς είχε σταλεί και από τον Σεπτέμβρη έτσι ακριβώς. Μία επιστολή υπογεγραμμένη από το Δήμο και από το Δήμαρχο. Το Δήμαρχο, νομίζω, λέει, ναι. Το γραφείο τύπου νομίζω την διακίνησε. Ναι, είχε διακινηθεί λοιπόν μία επιστολή που παρότρινε ιδιώτες, καταστηματάρχες και λίγους επιχειρηματίες είτε να αναλάβουν μέρος του στολισμού της πόλης είτε να χορηγήσουν ένα ποσό προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να ανταπεξέλθει σε αυτό το βαρύ, όπως φαίνεται, έξοδο. Και ο Δήμος θα προμόταρε τα μαγαζιά αυτά, ναι, θα ναι. Προέβαλε τις ονομασίες τους, θα τα προωθούσε πολύ. Ναι. Και πριν περάσουμε στο σχολιασμό, ναι. Φτάνουμε στο σήμερα. Από χθες μπήκαν τα φώτα στην Ομήρου, έχουν μπει κάποια φώτα στην πλατεία. Προσωπικά δεν έχω προσέξει, δεν έχω προλάβει να δω σε υπόλοιπα σημεία τι έχει μπει από το Δήμο και δεν ξέρω αν έχει μπει κάτι άλλο. Δεν έχει, όχι. Ακόμα δεν έχουν βάλει κάτι. Φέτος δεν αγοράσαμε ως Δήμος φωτάκια, οτιδήποτε για να στολίσουμε. Νοικιάσαμε εξοπλισμό. Με ένα ποσό σεβαστό. Δεν έχω πρόχειρα νούμερα που είχαμε δώσει για άλλες χρονιές. Όχι, δεν έχει. Αλλά για δανεικά φωτάκια το ποσό των 35.000 δεν ξέρω πώς φαίνεται, πώς ακούγεται σε κάποιον. Νομίζω ότι με 35.000 θα παίρναμε Ρούντολφ με λαμπάκια και θα πήγαινε όλη την πόλη πάνω κάτω. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, τώρα κάθε χρόνο ο στολισμός μας απασχολεί. Ναι. Δηλαδή, πέρσι είχαν κάνει το αδιανόητο, και την προσβλητική κίνηση, την άκρος προσβλητική κίνηση, να στολίσουν με λαμπάκια το μνημείο. Δηλαδή, τώρα ας πούμε, είδες πριν μου έλεγες ότι κάνανε το γκράφιτι, γίνεται 100 χρόνια, ξέρω. Το παλούκι, όποιον δεν κατάλαβε. Ναι, το παλούκι που στολίσανε πέρσι και βάλανε, το παλούκι είναι μνημείο για όποιον δεν το ξέρει. Δικαιολογημένα, αρκετός κόσμος ή νεότερος κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι το γνωρίζουν αυτοί που είναι 20 χρόνια σε αυτό το Δήμο, ας πούμε, και είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι ανιστόρητοι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι και εσείς τους ψηφίσατε για να έχουν και το μισθό τους και τη ζωούλα τους και τη μόστρα τους.
Αλλά πάμε παρακάτω. Οπότε κάθε χρόνο δηλαδή μας απασχολεί ιδιαίτερα ο στολισμός. Πέρσι μας δείξανε πόσο άσχετοι είναι από τη Νέα Σμύρνη οι άνθρωποι που διοικούν τη Νέα Σμύρνη. Φέτος πάνε και δίνουν λεφτά, τα πετάνε. Κατά τη γνώμη μου, τα πετάνε για να νοικιάσουν κάποια στολίδια και ιστορίες. Δεν είμαι σίγουρος αν προσπαθούν, δηλαδή προσπαθούν να καταλάβουν το επίπεδο πόσο τους παίρνει να τρολάρουν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη. Ή να δούνε πόσο τους παίρνει να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να περνάει αυτό. Γιατί σου λέει, προσβάλαμε τα ιερά και τα όσια, ας πούμε, και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν είπε κανένας τίποτα. Το ξεχάσανε. Νοικιάζουμε λαμπάκια. Λεφτάκια, ωραία. Και επειδή λέμε και για λεφτάκια, θέλω να πούμε και για το θερμοκήπιο μετά. Θα περάσουμε. Γιατί έτσι κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Κάτι μου ήρθε με τα λεφτάκια και τα τζάμπα λεφτάκια. Γενικότερα ο στολισμός δεν μου φαίνεται άσχημος, να σου πω την αλήθεια. Εννοώ για την Ομήρου. Έτσι. Στην Ομήρου, ας πούμε, τα λαμπάκια και τα λοιπά, αυτά που είναι στη μέση, είναι ωραία, είναι όμορφα, είναι αισθητικά ok. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι εκτρώματα και προσβολές όπως πέρσι. Και εντάξει, μου φαίνεται από τη γνώμη μου έτσι, ότι είναι λίγο kitsch αυτό το πράγμα στο Δημαρχείο, με το άσπρο φως από μακριά. Θεωρώ ότι θα τους τέριαζε καλύτερα το κόκκινο. Γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω. Όχι. Ένα κόκκινο λαμπάκι, ας πούμε, θα ήταν πολύ ωραίο. Και διακριτικό. Και ταιριάζει και με το ύφος όλο, οπότε εντάξει. Νομίζω λίγο too much, λίγο kitsch το άσπρο αυτό, τα πολύ έντονα φωτάκια, τα δέντρα και ίσα. Αλλά ok, εντάξει. You know, it's your last Christmas after all. Hopefully, έτσι να πούμε και λίγο αγγλικά. Και δεν έχω να σχολιάσω κάτι για το στολισμό, νομίζω σας είπα πάρα πολλά. Κοίτα, από θέμα αισθητικής δεν έχω να πω εγώ κάτι ούτε για την Ομήρου ούτε για το δέντρο στο Δημαρχείο. Μάλιστα. Εγώ τα περνάω, από μένα είναι ναι. Α, μάλιστα, ωραία. Το ακούω. Ωραία. Το ακούω, το ναι, θα το δεχτώ. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση φέτος, θα πω, είναι ότι υπάρχουν πολλά σχόλια τα οποία αναφέρουν ότι ίσως φέτος δεν χρειαζόταν να στολίσουμε με δικαιολογία την ενεργειακή κρίση. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Ταυτόχρονα όμως θα έχεις και τους άλλους που θα σου λέγανε ότι ξέρεις τι. Ναι. Μα γιατί δεν στολίσατε, μα είναι Χριστούγεννα. Δηλαδή θα έχεις γκρίνια που στολίζουν, θα έχεις και γκρίνια που δεν στολίζουν. Αυτό πάντα νομίζω θα παίζει. Ναι, προσωπικά εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει στολισμός. Ναι, οκ. Okay. Νομίζω βοηθά και στη διάθεση του κόσμου, όλων μας. Και είναι καλό και για το εμπορικό κομμάτι, γιατί ο στολισμός σίγουρα σου φτιάχνει τη διάθεση, σίγουρα βοηθάει και τους καταστηματάρχες. Και είναι ένα κομμάτι που δεν πρέπει να λείπει από καμία γιορτή. Όχι, αλλά θα πρέπει να γίνει με προσοχή. Δηλαδή θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα, που είναι υπεύθυνοι στο Δήμο κτλ. Να προσέχουν ότι ξέρεις τι, φέτος δεν μπορούμε να ξεφύγουμε π.χ. από αυτό το budget. Ή πρέπει να κόψουμε λίγο, να κάνουμε κάτι πιο light, πιο ελαφρύ, πιο διακριτικό, για να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, να τα ρίξουμε εκεί. Αυτό νομίζω θα το κατανοούσε και ο κόσμος. Θα έλεγε ότι, OK, σεβαστό. Ναι, να στολίσουμε κάτι. Έτσι και το καλό είναι Χριστούγεννα, να φτιάξει λίγο η διάθεση του κόσμου πιο χαλαρά, πιο όμορφα. Αλλά να μην ξεχνάμε τις εποχές που ζούμε. Και σε ένα άλλο κομμάτι, που θέλω να σταθώ είναι πως, αν πρόσεξες την Ομήρου, δεν έχει καμία διαφορά με πέρσι. Όχι. Άρα, υποθέτω, δεν το λέω με σιγουριά, πως είναι τα ίδια με πέρσι που είχαμε πάρει. Ναι, και εγώ μια τέτοια αίσθηση έχω αποκομίσει. Επίσης τα στολίδια της πλατείας, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρος, αλλά μου φαίνεται πως είναι τα ίδια με πέρσι. Ναι, καλά πάει μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα.
τα 35.000 που δώσαμε. Ναι. Δεν έχουμε δει ακόμα που θα πάνε. Θα φτιάξουν στην πλατεία ένα λεφτόδεντρο και θα τα κρεμάσουν. Θα τα κρεμάσουν για στολίδια. Τα 35.000. Ωραίο. Δεν ξέρω. Ωραίο. Δώσαμε, πες ότι καλώς δώσαμε. Δεν θα ζητήσω πατρότητα της ιδέας, κάντε το. Σας το δίνω ελεύθερα. Πες ότι καλώς τα δώσαμε τα λεφτά. Να δούμε και που πάνε. Ναι. Τέλεια. Έχεις δει άλλα που πηγαίνανε και σε, ναι, σε... Ναι, ναι. σε βιάζω πόνος για αυτά που θα πάνε. Καλά πήγε αυτό. Και πάμε να περάσουμε στο θέμα σου. Ή να πάμε πρώτα σε ένα διαλυματάκι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, πάρετε μια ανάσα γιατί σας τα πάμε λίγο βαριά για Χριστούγεννα. Και κρατήστε τη λέξη θερμοκήπιο και ερχόμαστε. Ζεστή. We'll be right back.
Θερμοκήπιο, Τεμάχιο 1, τιμή 24.500. Παροχή νερού, Τεμάχιο 1, τιμή 590. Πάγκι θερμοκηπίου, μέτρα 37, σύνολο 7.400. 200 ευρώ το μέτρο. Νούμερο 4, αρδευτικό δίκτυο, Τεμάχιο 1, τιμή 4.500. Νούμερο 5, υλικά πρώτης καλλιέργειας, Τεμάχιο 1, τιμή 4.800. Πες το αγαπημένο μου. Ναι. Εκπαίδευση προσωπικού, ώρα 24, τιμή ανά ώρα 50 και 24x50, 1.200. Πω. Τελικό σύνολο, συν ΦΠΑ, 53.307 ευρώ και 60 λεπτά. Ναι. 53 χιλιάρικα δώσατε. Για όποιον δεν γνωρίζει, mm-hmm. αναφερόμαστε στο ολοκένουργιο και φρέσκο εγγενιασμένο, αγιασμένο θερμοκήπιο που τοποθετήθηκε εντός του Άλσους. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρεις, τώρα ξέρεις, έτσι όπως κάνουμε την παρουσίαση αυτού του υπερανυπέρβλητου θερμοκηπίου που κόστησε μόνο 53 χιλιάρικα από τα χρήματα εδώ του Δήμου, επειδή μας περισσεύανε 53 χιλιάρικα για να φτιάξουμε ένα θερμοκήπιο μέσα στο Άλσος. Okay. Μετά από τόσα έτσι, με τόσο λιτά έτσι, έξοδα, πώς να το πω αλλιώς, θα ήθελα να δω στα εγγένεια ένα Νίκο Κουκλώνη να τραγουδάει, ξέρω εγώ, εκστασί. Ωραία δεν θα ήτανε. Θα τέριαζε. Ταιριάζει έτσι κι αλλιώς με το ύφος σας και με όλα όσα κάνετε, οπότε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Να μια ιδέα για τα πολιτιστικά δρόμενα. Φέρτε τον Κοκλό. Μια τρομερή προστίγη λοιπόν για το Άλσος, που χρειαζόταν κάτι ακόμα. Έλειπε, ναι. Γιατί ήταν άδειο. Ναι. Υπήρχε πάρα πολύ ελεύθερος χώρος. Και νομίζω το θερμοκήπιο είναι η κατάλληλη προσθήκη που έπρεπε να μπει στο Άλσος. Συμπληρώσει το πετάνγκ. Ναι. Σίγουρα εγώ άμα είχα 53 χιλιάρικα θα έφτιαχνα ένα θερμοκήπιο. Ναι. Άμα είχα τη δυνατότητα θα το τοποθετούσα μέσα στο Άλσος. Ναι. Και θα έφερνα έναν φανταστικό γεωπόνο για να μάθει όλο το προσωπικό πώς θα συντηρεί ένα θερμοκήπιο. Καλώς. Καλώς. Πέρα την πλάκα τώρα. Να σταθούμε σε ένα κομμάτι πρώτα. Ναι, ωραία, για πάμε. Να σταθούμε στο πιο εξοργιστικό φαινομενικά. 24 ώρες εκπαίδευση προσωπικού με 50 ευρώ η ώρα. Μέσα σε 24 ώρες δαπανάς 1.200 ευρώ σε κάποιον ή κάποιους ανθρώπους, πες ότι είναι και πολλοί, για να εκπαιδεύσουν 2 άτομα, 3. Πώς θα είναι υπεύθυνη θερμοκηπίου. Ναι. Ναι. Για να κάνουν τι ουσιαστικά, να επιβλέπουν αν υπάρχει κάτι που έχει χαλάσει. Να βλέπουν πότε οι γλάστρες είναι έτοιμες για μεταφύτευση και πού θα τις μεταφυτεύσουν. Ναι. Να είναι έτοιμοι να κάνουν ξεναγήσεις σε παιδιά. Δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί αυτή η εκπαίδευση και γιατί κόστησε 1.200 ευρώ. Είναι απογοητευτικό όλο αυτό που συμβαίνει, παιδιά. Δηλαδή, είναι... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δώσαμε τόσα λεφτά να εκπαιδεύσουμε προσωπικό για το θερμοκήπιο. Αυτοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τη δικιά μας που έχουμε, ας ξεκινήσουμε και από τον αντιδήμαρχο. Δεν έχει ιδέα τι σημαίνει κλαδί. Δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει κλαδί. Και επενδύσαμε σε αυτούς τους ανθρώπους 53 χιλιάρικα
Επενδύσαμε 53 χιλιάρικα και μέσα βάλαμε και εκπαίδευση. Είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δηλαδή, τι πτυχίο πήραν τώρα, για πείτε μου, δηλαδή, ειλικρινά. Με 50 ευρώ την ώρα. Με 50 ευρώ την ώρα. Αυτοί θα πάνε να φυτέψουν στον Άρη. Αυτοί θα πάνε μάλλον με την NASA, θα ανέβουν με το διαστημόπλιο και θα πάνε να κάνουν θερμοκήπιο στον Άρη, ας πούμε. Θα πάνε να βάλουν ζωή εκεί που δεν έχει. Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο εκπαίδευση, φαντάζομαι, για να κόστησε τόσο πολύ. Για να φύγουμε από αυτό το σκεπτικό, πάμε. Θα χρειαζόταν ένα θερμοκήπιο, θα ήταν ωραίο ένα θερμοκήπιο στη Νέα Σμύρνη. Εγώ απαντάω ναι. Εντάξει, εγώ το θεωρώ περιττό, αλλά οκ, το ακούω. Είναι το κατάλληλο μέρος. Συμφωνούμε, ναι. Είναι το κατάλληλο μέρος το Άλσος γι' αυτό. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Για μένα δεν είναι. Στο Άλσος δεν περίσσευε χώρο για να φτιάξουμε ένα θερμοκήπιο. Μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα και να εκμεταλλευόμασταν άλλους χώρους που υπάρχουν στην πόλη για μια τέτοια πρωτοβουλία. Σίγουρα να μην δαπανίσουμε τόσα λεφτά, σίγουρα θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο, όπως υπάρχει μια δημοτική συνεργασία με το Πάντιο, να υπάρξει μια διαδημοτική συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να υπάρχουν φοιτητές που θα προσέχουν το θερμοκήπιο, που θα κάνουν ξεναγήσεις σε σχολεία που θα έρχονται να δουν, να μάθουν νέα είδη φυτών και σίγουρα το θερμοκήπιο να παραμείνει σε ένα υψηλό επίπεδο. Ναι. Τα οικονομικά δεν φαίνονται οι τιμές τους να είναι τιμές αγοράς. Ποιες αγοράς, του Ντουμπάι. Δηλαδή, ναι, εκεί είναι τη μέση αγοράς. Πετάξαμε λεφτά για να κάνουμε κάποια πάρκα τσέπης. Τα οποία μετά τα πάρκα τσέπης αυτά τα παρατήσαμε. Πάνε, ξεχάστηκαν. Δεν πατάει ψυχή, είναι μέσα στη βρώμα. Πετάξαμε τα λεφτά για να τα φτιάξουμε. Δεν τα συντηρούμε, δεν τα προσέχουμε. Πετάξαμε και άλλα λεφτά για να κάνουμε θερμοκήπιο μέσα στο Άλσος. Γιατί το κέντρο της Νέας Σμύρνης δεν είναι πολύ φορτωμένο και του λείπουν πράγματα, ενώ όλη η άλλη πόλη γύρω-τριγύρω έχει πάρα πολλά πράγματα. Και συνεχίζουμε και πετάξαμε λεφτά να νοικιάσουμε στολίδια. Δηλαδή, ήταν η εποχή να πετάξουμε λεφτά για να κάνουμε πάρκα τσέπης, ήταν η εποχή να πετάξουμε λεφτά για να κάνουμε θερμοκήπιο. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου, ωραίο το θερμοκήπιο, ωραία ιδέα, και για τα σχολεία να πηγαίνουν και να μαθαίνουν τα παιδιά και. Είναι η εποχή να δώσεις 50 χιλιάρικα να κάνεις θερμοκήπιο. Δεν είναι. Λυπάμαι που θα σας το πω, δεν είναι. Δεν το λέω εγώ επειδή είμαι κακός ή ο φύχυψη. Δεν είναι η εποχή. Μας λείπουν λεφτά για να πληρώσουμε τη θέρμανση στα σχολεία, ας πούμε, και τα ρεύματα. Και εσείς δώσατε 50 χιλιάρικα για να κάνει θερμοκήπιο μέσα στο Άλσος, και έχετε πετάξει άλλα πόσα χιλιάρικα για να κάνετε κάτι πάρκα τσέπης που τα παρατήσατε. Και ναι, εντάξει, παραλαμβανόμαστε και εντάξει. Γινόμαστε και βαρετοί στο τέλος. Που λέμε τα αυτονόητα. Φυσικά όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε υπάρχουν δημοσιευμένα. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά. Και μέσω της διάβγειας. Ναι. Όλα υπάρχουν. Κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν κάποια χρήματα, εμένα η γνώμη μου. Οπότε είναι φυσιολογικό. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε όμορφα την εκπομπή, να ενημερώσουμε και από εδώ όλους τους φίλους του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Κατοπράξη θα διεξάγει μπαζάρ στο Σαββατοκύριακο 17 και 18 Δεκεμβρίου στην κεντρική πλατεία έξω από το Γαλαξία, όπως κάναμε και πέρσι. Όσοι θέλουν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους, θα τους καλοδεχτούμε. Και είμαστε έτοιμοι για μία ακόμα δράση. Στο μπαζάρ επίσης θα μπορείτε να μας φέρετε τα καπάκια που έχετε συγκεντρώσει. Θα μπορείτε επίσης να έρθετε να εγγραφείτε όσοι θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις του Συλλόγου μας. Και θα είναι μια ευκαιρία να τα πούμε ξανά, να γνωριστούμε και ανανεώνουμε για εκεί το ραντεβού μας. Αυτά για σήμερα. Ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.